Πάμε να καλησπερίσουμε εδώ τον κύριο Ηλία Μόσχελο, καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Καλησπέρα σας από την Αθήνα, κύριε Μόσχελε. Και το ερώτημα όλων είναι γιατί αφού εφαρμόζονται μέτρα, μία σειρά από περιοριστικά μέτρα, ήπιου χαρακτήρα βεβαίως, καλπάζει ο αριθμός των κρουσμάτων. Πού είναι το πρόβλημα? Γιατί πλέον έχουμε πολύ τακτικές κοινωνικές συναναστροφές. Είμαστε πιο χαλαροί από ό,τι ήμασταν τους προηγούμενους μήνες. Σίγουρα δεν περίμενε κανείς να βλέπει πολλά κρούσματα την περίοδο του lockdown και αμέσως μετά την άρση του lockdown, δηλαδή το Μάιο και τον Ιούνιο, ακόμα και μέχρι τον Ιούλιο, γιατί είχαμε περιορίσει πάρα πολύ τη δραστηριότητα και τα επίπεδα του ιού εντός της ελληνικής επικράτειας. Επομένως, ήταν αναμενόμενο από εκεί και πέρα, μετά τον Ιούλιο, να αρχίσουμε να βλέπουμε μία άνοδο των κρουσμάτων. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι. Ένας από αυτούς είναι ότι κάνουμε πλέον περισσότερα τεστ. Αν δείτε το πόσα τεστ κάναμε το Μάρτιο και τον Απρίλιο, είναι ελάχιστα σε σχέση με το πόσα κάναμε τον Ιούνιο, και τώρα πλέον κάνουμε 40% περίπου περισσότερα τεστ σε σχέση με τον Ιούνιο. Όταν κάνεις περισσότερα τεστ, είναι και πιο πιθανό να βλέπεις περισσότερα κρούσματα. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη εξήγηση. Δεν δηλώνονται τα κρούσματα με βάση την ημέρα που έγινε το τεστ. Δηλαδή, τα σημερινά, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν ξέρω αν διαπιστώθηκαν σήμερα ή αν προέρχονται από τις προηγούμενες μέρες ή αν οφείλονται σε μια συρροή, ας πούμε, ξαφνικά, δηλαδή 50-60 άτομα τα οποία δηλώθηκαν σήμερα, αλλά πήρε 3-4 μέρες για να δηλωθούν. Και κάνω μια συγκεκριμένη πρόταση εδώ. Δηλαδή, θα πρέπει ο ΕΟΔΗ, παράλληλα με την ανακοίνωση που κάνει καθημερινά, να μας δίνει και ένα ακόμα επιπλέον στατιστικό στοιχείο. Πότε συνέβη το τεστ, πότε έγινε το πραγματικό τεστ. Παρ' όλα αυτά, η τάση είναι αυξητική, κύριε καθηγητά. Είναι, και από την άλλη βλέπουμε ότι οι ομάδες αυτές του πληθυσμού που νοσούν από κορονοϊό πλέον είναι οι νέοι άνθρωποι. Στην πλειοψηφία τους έως 39 ετών. Ναι, γιατί όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, και να επισημαίνω για μία ακόμα φορά ότι στις ευάλωτες ομάδες δεν ανήκουν μόνο οι ηλικιωμένοι. Μπορεί κάποιος να είναι 65-70 χρονών και να είναι απόλυτα υγιής, και κάποιος να είναι 45 χρονών και να έχει 3-4 νοσήματα και να είναι πιο ευάλωτος από κάποιον που είναι 65 χρονών. Άρα, όσοι είναι στις ευάλωτες ομάδες έχουν μάθει και προσέχουν περισσότερο. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να τονίσω, ότι ναι, όντως αυξήθηκαν τα κρούσματα. Καλό είναι να κάνουμε μια καλύτερη καταγραφή στο πώς παρουσιάζουμε τα δεδομένα, για να γίνει κανονικός καταμερισμός των κρουσμάτων ανάλογα με τη μέρα που έγινε το τεστ. Και παράλληλα να γίνεται μια στάθμη των κρουσμάτων με βάση τον αριθμό των τεστ. Δηλαδή, αν τις επόμενες εβδομάδες διπλασιάσουμε τον αριθμό των τεστ και ξαφνικά δούμε διπλασιασμό των κρουσμάτων, δεν θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Μάλιστα, ναι, για την ακρίβεια των στατιστικών. Έχετε δίκιο σε αυτό. Επίσης, όπως είδατε στα Γιάννενα, υπάρχουν διαφορετικές μορφές της εξέλιξης της πανδημίας. Σε κάποιες περιοχές είναι σε οίκους ευγυρίας. Επομένως, αυτό μας δείχνει κάποιες πληροφορίες. Τι πρέπει να αποφύγουμε το επόμενο διάστημα? Να σταματήσουμε τη διασπορά στους κλειστούς χώρους. Δηλαδή, οίκοι ευγυρίας είναι σίγουρο κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όσοι δουλεύουν στους οίκους ευγυρίας, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να κάνουν τεστ κάθε εβδομάδα. Το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τις φυλακές, με τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Κάθε εβδομάδα τεστ. Τους φυλακισμένους τώρα, αν ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, θα πρέπει όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες να τους διαχωρίσουμε από αυτούς που δεν ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Πού αλλού, πρέπει να δοθεί έμφαση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ένα σημείο που, να το πω απλά, δεν πρέπει να χάσουμε την μπάλα. Έρχεται και χειμώνας, έρχονται και οι υπόλοιπες ιώσεις, καθυστερεί και το εμβόλιο. Ναι, γι' αυτό είμαι και σαφής. Λέω, σε όλους τους κλειστούς χώρους, όπως φυλακές, οίκους ευγυρίας, όπου υπάρχουν οικισμοί των προσφύγων, σε στρατόπεδα, και ειδική προσοχή σε ειδικούς πληθυσμούς τώρα. Ποιοι είναι οι ειδικοί πληθυσμοί? Οι άστεγοι. Χρειάζεται μεγάλη πληροφόρηση όσον αφορά στους άστεγους, και εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να παίξει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Πληθυσμούς μεταναστών. Κατά τη γνώμη μου, εδώ πρέπει να βρούμε υγειονομικούς που προέρχονται από τις κοινότητες των μεταναστών. Δηλαδή από τους Αφγανούς, από τους Πακιστανούς, από τους Αραβόφωνους. Και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα υπάρχουν και μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα μιλάνε τις γλώσσες. Είναι διαφορετικό να περνάνε τα μηνύματα άτομα που έρχονται από την κοινότητά τους. Επίσης, ευάλωτες ομάδες όπως η Ρωμά. Εκεί η επικοινωνία καλό είναι να γίνεται επίσης από υγειονομικούς που προέρχονται από αυτές τις κοινότητες. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές που προέρχονται από αυτές τις κοινότητες. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να εξαγγείλουμε όλα τα μέσα για να περάσουν τα μηνύματα σε ειδικές κοινότητες και ευάλωτες ομάδες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και αυτός δεν μπορεί να είναι ενιαίος για όλη τη χώρα. Παράλληλα, για να αποφορτήσουμε λίγο τη συζήτηση, όντως περνάμε σε μια κρίσιμη καμπή τώρα και τα πράγματα γίνονται λίγο χειρότερα. Αλλά αν δούμε τα ελληνικά δεδομένα,
σε σχέση με τη Γαλλία που φτάνει 30-35.000 κρούσματα ή η Αγγλία με 18.000 κρούσματα. Αναλογικά αυτά είναι 5 με 7 φορές, 8 φορές περισσότερα από ό,τι έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Πάμε καλύτερα προφανώς είναι σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί αυτό όμως δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να πάψουμε να είμαστε σε γρήγορση. Σε καμία περίπτωση, αφού πείτε αυτό που θέλετε, επειδή με πιέζει και ο χρόνος, να σας διατυπώσω και το τελευταίο ερώτημα, να το κάνετε όλο μαζί, να απαντήσετε σε όλα μαζί. Γιατί αναρωτιούνται πάρα πολύ αυτές οι λεγόμενες μικρές θυσίες, αυτά τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι μάσκες κτλ. Τελικώς αποδίδουν, μπορούν να μας βγάλουν το χειμώνα, ή πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερες θυσίες σαν αυτές που περάσαμε την περασμένη άνοιξη. Αν τα εφαρμόσουμε ευλαβικά και αν προσέξουμε τους κλειστούς χώρους το επόμενο διάστημα, μπορεί να χρειαστεί μία επέκταση να φοράμε μάσκες και σε ανοιχτούς χώρους, εκεί όπου χρειάζεται. Δηλαδή, τώρα, άμα βγεις σε μία βόλτα, σε ένα λιβάδι και σε μόνος, προφανώς δεν θα φοράς. Εκεί που χρειάζεται. Να μην χρειαστεί επομένως να εντατικοποιήσουμε αυτά τα μέτρα περισσότερο. Υπάρχει κάτι ευνοϊκό στη χώρα μας και αυτός είναι ο καιρός. Μέχρι τέλη Νοεμβρίου θα κάνουμε δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Μπορούμε να έχουμε καλό εξαρισμό σε κλειστούς χώρους επίσης, με φρέσκο αέρα, να έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα και τις πόρτες. Ο χειμώνας στην Ελλάδα θα είναι 3 μήνες που θα μπούμε μέσα. Θα είμαστε εκεί, σε ανοιχτούς χώρους μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Εκεί, μεγάλη προσοχή. Αν το κάνουμε αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να πάμε σε φαινόμενα Ιρλανδίας ή σε φαινόμενα Ουαλίας, γιατί η Ουαλία είναι ακόμα πιο αυστηρή. Δηλαδή, ανακοίνωσαν καθολικό lockdown από την Παρασκευή για 2 εβδομάδες. Χειρότερο από αυτό των Ιρλανδών. Να μην πάμε εκεί, να πάρουμε τα μέτρα μας όλοι και να έχουμε ένα καλύτερο και ευκολότερο χειμώνα που θα είναι συντομότερος σε σχέση με το χειμώνα που θα περάσουν οι Βόρειοι. Κύριε Μόσχελ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό σας βράδυ.